Θα πάμε λίγο στον Ευροκόπη, στην περιοχή του Ευροκοπίου. Καθώς εκεί υπάρχει μια πρωτοβουλία με ένα φιλανθρωπικό αγώνα με βασικό στόχο να στηριχθούν οι σεισμόπληκτοι του Αρκαλοχωρίου. Πάμε να επικοινωνήσουμε και να σου μιλήσουμε με τον κύριο Ισαΐα Χατζικωνσταντίνου, είναι πρόεδρος κοινότητας Ευροκοπίου και μέλος του Πεζοπορικού Ορειβατικού Συλλόγου κάτω Ευροκοπίου. Να τον ευχαριστήσω και να τον καλησπερίσω. Την καλησπέρα μας από Κρήτη. Καλησπέρα σας κύριε Παναγιωτόπουλε. Καλησπέρα στους αγαπητούς σας τηλεθεατές. Καλησπέρα σε όλη την Κρήτη. Πράγματι εδώ στα Λευκόγια πραγματοποιήθηκε εχθές ένας φιλανθρωπικός αγώνας, ολοκληρώθηκε με επιτυχία παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες, ναι, και παρά ότι είμαστε μακριά από τα αστικά κέντρα. Είμαστε μια απομακρυσμένη περιοχή, αθλητική περιοχή, με πολύ ζεστούς ανθρώπους, παρά που είναι και παγωμένη περιοχή από τα πιο κρύα μέρη της Ελλάδας. Δείχνετε όμως την ευαισθησία σας σε έναν τόπο που πραγματικά έχει περάσει πάρα πολλά τους τελευταίους μήνες. Είστε άνθρωποι που έχουν ένα σχεδιασμό με βασικό στόχο να βοηθάνε ανθρώπους και συνανθρώπους και φτάσατε μέχρι την Κρήτη. Καταρχάς αγαπάμε πάρα πολύ τον τόπο μας πρώτα απ' όλα και συμπαραστεκόμαστε στους συνανθρώπους μας που δοκιμάζονται τα τελευταία χρόνια σε διάφορες περιοχές στην Ελλάδα. Μία από αυτές τις περιοχές είναι και το Αρκαλοχώρι Κρήτης. Ο Μιχάλης ο Παπαδόπουλος, η ψυχή του Ορειβατικού Συλλόγου, έθεσε ως πρόταση τον Νοέμβριο για τον αγώνα που θέλαμε να αναδείξουμε, με τον αγώνα που θέλαμε να αναδείξουμε το παραλίμνιο μονοπάτι. Πρώτη φορά γίνεται αυτός ο αγώνας, ναι, και είπε τα έσοδα όλα αυτού του αγώνα να πάνε στους συνανθρώπους μας που δοκιμάζουν αυτή τη στιγμή στο Αρκαλοχώρι της Κρήτης. Πράγματι, την πρόταση αυτή τη μεταφέραμε στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου μας και την αποδέχτηκε σύσσωμο. Και μπορώ να πω ότι παρευρέθηκε ο Δήμαρχος, ο οποίος χαιρέτησε τη διοργάνωση αυτή πριν ξεκινήσουν, μαζί με τους επικεφαλείς των παρατάξεων. Παρευρέθηκαν εκεί και τον πρόεδρο του Λευκογείου. Και το πιο σημαντικό, ότι την έναρξη την έκανε ο αγαπητός κύριε πρόεδρος των σεισμόπληκτων της περιοχής σας, Ελπίδα, ο αγαπητός κύριος Κοκολάκης. Μπράβο. Ο οποίος περιέγραψε την κατάσταση, κύριε Παναγιωτόπουλε. Ναι. Όλοι οι αθλητές, οι 170 αθλητές περίπου που ήταν εκεί παρόντες, ακούσανε τα λόγια του και στη συνέχεια τους ζήτησε, αντί να μετρήσουν αντίστοφα από το 10 έως το 0 για να ξεκινήσουν, ναι, να μετρήσουν συμβολικά από το 22 όσο ήταν τα λεφτά της δόνησης εκεί που σας ένα πολύ μεγάλο μπράβο, κύριε Χατζικωνσταντίνου. Ένα πολύ μεγάλο μπράβο. Σίγουρα υπάρχει ένας δεσμός ο οποίος γίνεται ακόμα πιο έντονος ανάμεσα στον Ευροκόπη και την Κρήτη και το Αρκαλοχώρι. Να ευχηθούμε το καλό να τα ξαναπούμε. Το μόνο σίγουρο, ανοιχτή πρόσκληση να μεταφέρουμε και το κλίμα και τις ομορφιές του τόπου σας μέσα από την εκπομπή μας. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Να είστε καλά. Καλή δύναμη. Σας ευχαριστώ πολύ. Σπουδαία κίνηση. Πάμε σε διάλειμμα. Τελευταία ανάσα για τη σημερινή εκπομπή και επιστρέφουμε.